Τι φταίει και οι άνθρωποι δυσκολεύονται να γεράσουν μαζί, Τόνι, θεωρείς? Εγώ το πρόβλημα μου το μεγάλο είναι ότι δεν γερνάω, οπότε δεν ήθελα να γεράσει μόνη της και είπαμε να χωρίσω. Αυτό ήταν το πρόβλημα. Οι σχέσεις μας είναι καλές. Σαφώς και πρέπει να... Κοιτάξτε να δείτε, ένας άντρας πρέπει να αγαπάει τουλάχιστον τρεις γυναίκες. Τη μητέρα του. Αυτήν που τον γέννησε, αυτήν που γέννησε γι' αυτόν και αυτήν που γεννήθηκε από αυτόν. Σωστό. Σωστό. Εσύ δεν, η κόρη σου, η γυναίκα που γεννήθηκε από εσένα, είσαι χαζόν μπαμπάς περισσότερο μαζί της παρά με το γιο? Όχι, είμαι απλά χαζός. Πώς εξήγησες εσύ στα παιδιά σου ότι την νέα κατάσταση πραγμάτων? Σαφώς, όταν κλείνει ένα σπίτι και με τον καλύτερο τρόπο να το χειριστείς, τα παιδιά θα τραυματιστούν. Ναι. Το θέμα ένα είναι... Ένα διαζύγιο είναι ένα διαζύγιο. Ναι, ναι. Αυτό είναι κάτι το οποίο εγώ δεν το έχω ζήσει. Και το ζουν τα παιδιά μου. Ναι. Δεν ήταν αυτός ο στόχος. Και εγώ και η πρώην σύζυγος είχαμε τις καλύτερες προθέσεις. Δύο άνθρωποι που αγαπήθηκαν πάρα πολύ. Πότε αλλά... κανένας δεν παντρεύεται, ναι, για να χωρίσει. Ναι. Παρ' όλα αυτά, ήμασταν δύο άνθρωποι που κάπου στον δρόμο χάσαμε τον δρόμο. Και επειδή ο στόχος είναι τα παιδιά να είναι καλά, και τις έχω απόλυτη εμπιστοσύνη σε αυτό, γιατί είναι μια αξιόλογη γυναίκα που αγάπησα και πάντα θα αγαπάω. Είμαι ευλογημένος που μεγαλώνει τα παιδιά μου και είμαι σίγουρος ότι θα κάνει το καλύτερο.